ακόμη σε εξέλιξη οι έρευνες, ενώ να πούμε ότι σύμφωνα και με τις πληροφορίες μας αξιολογείται και υλικό από το πιστό κύκλωμα παρακολούθησης γειτονικού υποστατικού στην περιοχή, ώστε να διαφανούν και ακριβές συνθήκες, δηλαδή αν ποια ήταν η ακριβής ταχύτητα του 24χρονου οδηγού και πόσο επιχείρησε ο 10χρονος να διασταυρώσει τον δρόμο, αν είχε κοιτάξει αστικά, αν τι ακριβώς είχε γίνει εκεί στο σημείο πριν από το τραγικό περιστατικό. Μάλιστα. Έρικα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Τι να πω, ειλικρινά, είναι τόσο τραγικό αυτό που έγινε. Δεν έχω λόγια. Δεν ξέρω τι να πω, ειλικρινά. Είναι πολύ σοκαριστική είδηση. Μου είπαν ότι υπήρχε μία είδηση τελευταία στιγμή με ένα, ότι κάτι είχε γίνει στη Λεμεσό, αλλά δεν είχα καταλάβει ότι το παιδάκι έχει φύγει από τη ζωή 10 χρονών. Τι να πω, ειλικρινά, είμαι πάρα πολύ... Ναι. Λοιπόν, θα ακούσουμε και περισσότερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού, αλλά και στο απογευματινό δελτίο που ακολουθεί αμέσως μετά την εκπομπή μας. Είναι πολύ κρίμα, πραγματικά. Λοιπόν, Χαράλαμπε μου, πάμε πίσω σε αυτά που λέγαμε τώρα, πώς πάμε πίσω. Δύσκολη. Θα σε βοηθήσω όμως. Και μείναμε εκεί που μας έλεγες για την...